Με Πάρη Τσελεπίδη θα ολοκληρώσω το πρόγραμμά μου και σήμερα. Τι γίνεται, κύριε Τσελεπίδη? Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Κύριε Ζαγόρα, καλησπέρα μου, καλή εβδομάδα. Φαντάζομαι ότι βράζετε κι εσείς στη Θεσσαλονίκη όπως και εγώ εδώ στην Αθήνα, έτσι δεν είναι? Όχι, να σου πω, δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Όχι εδώ που είμαι τώρα, αλλά και στη βόλτα που έκανα με το Μαχανάκι, ας πούμε, πήγα και ήρθα δύο φορές σήμερα, ναι, εδώ. Καλά ήταν, συμπαθητικά. Όσο κινείσαι. Πάλι αν καλά. Σταθεί σε φανάρι και δεν έχει καμιά σκιά, καμιά καβάντζα να περιμένει. Γιατί ξέρεις, εγώ όταν βλέπω το φανάρι να ανάψει κόκκινο, βλέπω καμιά καβάντζα ποτέ με το μηχανάκι. Νωρίτερα σταματάω και σε σκιά. Δεν σταματάω μπροστά. Δεν παίζει το μάτι ήλιο... αριστερά στο δεύτερο αυτοκίνητο. Τι εννοεί? Στο δεύτερο αυτοκίνητο τι εννοεί? Δεν κατάλαβα. Συνήθως στο δεύτερο είναι οι κυρίες. Στο πρώτο είναι η πορτάτη. Κοίταξε, εγώ αυτό που έχω καταλάβει τα τελευταία χρόνια πάρει μου είναι ότι στα φανάρια, άμα γυρίσεις και κοιτάξεις, περισσότερο γυναίκες οδηγούν πλέον παρά άντρες. Μάλιστα. Και ειδικά τα καινούργια αυτοκίνητα, μικρά, μεσαία, μεγάλα, περισσότερο γυναίκες τα οδηγούν παρά άντρες. Εγώ αυτό έχω. Χορηγικά ή leasing, Γιώργο μου? Δεν ξέρω, ό,τι και να είναι, μια χαρά. Αλλά βλέπω ότι τα καινούργια τα οδηγούν γυναίκες. Μάλιστα. Δεν θα διαφωνήσω εγώ και πολύ μαζί σου. Στην πρωτεύουσα δεν ξέρω τι γίνεται. Στην πρωτεύουσα δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά εκεί... Κοίταξε, τώρα για να λέμε την αλήθεια, επειδή και την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν τις τρεις μέρες εκεί. Στην πρωτεύουσα ανοίγει το μάτι, φίλε. Δηλαδή, δεν βλέπεις... Καλά, πέρα από τις δρομάρες, βλέπεις και τις αυτοκινητάρες εκεί πέρα. Εδώ βλέπουμε 1 στα 10. Εκεί βλέπουμε 6 στα 10. Όταν υπάρχει και τόσο μεγάλη διαφορά στον αριθμό του πληθυσμού, είναι επόμενο να υπάρχει αλήθεια. Και τόσο μεγάλη διαφορά και στον αριθμό των αυτοκινήτων. Αλήθεια, αλήθεια. Οπότε ξέρω. Είναι επόμενο και αυτό. Έτσι. Αν και θα μου πεις, για να το κλείσουμε εδώ κιόλας, αν κάνω λάθος και με τη δική σου οπτική γωνία, κατέληξα βλέποντας ούκο λίγες Πόρσε τις τελευταίες μέρες να κινούνται στην Αθήνα, ότι τελικά μάλλον δεν πρέπει να υπάρχει τόσο μεγάλη κρίση στη χώρα μας. Αλλά δεν βαριέσαι. Όχι, όχι, όχι. Με ελληνικές πινακίδες κιόλας. Όχι με τις κόκκινες. Ελληνικές. Τις ελληνικές κόκκινες. Έτσι, ελληνικές γκαραντί, γκρακ. Τέλος πάντων, όλα καλά. Στο διατάφτα και στα καθαρά δικά μας, πέραν το ότι περιμένουμε την κλήρωση το βραδάκι σε 9 η ώρα στη Λίμνη Βουλιαγμένης, και νομίζω ότι έχει δυνατότητα να έχουμε και συνδέσεις ως Λίμπερο 107,4. Να δούμε πώς θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα στις 20-21-22 Αυγούστου, δηλαδή στις 4 εβδομάδες από τώρα. Ο Παναθηναϊκός δεν με ικανοποίησε, δεν τον είδα και από κοντά κόντρα στο Βόλο τη στιγμή αυτή, και παρά το ότι έχει μπροστά τα δύο παιχνίδια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Europa Conference League, και έχει κλείσει και το φιλικό με τη Φόλεταμ το βράδυ της Πέμπτης ξανά στη Λεωφόρο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κινείται στους ρυθμούς του Πουάνξ και η ΑΕΚ στους ρυθμούς του Βίντα. Μπασκετικά, όχι κάτι το συνταρακτικό από τις ομάδες πρωτεύουσας όσον αφορά την περαιτέρω ενίσχυσή τους. Στοιχηματικά, σε πολύ ήρεμα νερά, θα σταθούμε σε ένα παιχνιδάκι που υπάρχει στη Σουηδία, Νόρκεπινγκ Γκέτεμπορκ. Θα πάμε στο goal και over 2,5, περιμένοντας να δούμε κάτι που συνήθως βλέπουμε στις χώρες Σκανδιναβίας μέσα στο κατακαλό, και δηλαδή να μπαίνουν αυτά goal και από τις δύο ομάδες. Αν γίνει αυτό, θα βγει το 2-15 έστω και με 3 goal, απλά να έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες. Νόρκεπινγκ Γκέτεμπορκ στις 8 η ώρα Ελλάδας, στο 2-15 goal και over 2,5. Μια χαρά. Μια χαρά. Συντροφικά και αλληλέγγυα. Κύριε Τσελεπίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα, Γιώργο. Να είστε καλά.